Λοιπόν, ξεκινήσαμε, φτιάξαμε τη δεξαμενή καμαρίου, τη στεγανοποιήσαμε, τη μονώσαμε, τη βάψαμε και κάναμε και περίφραξη. Συνεχίσαμε στη δεξαμενή του στενού, η οποία υδρεύει την τεγέα. Κάναμε τα ίδια πράγματα, μονώσαμε τη δεξαμενή, τη βάψαμε, που ήταν στα κακά της χάλια, και βάλαμε και μία κεραία ανταπόκρισης στη γεώτρηση με τις ράχες, η οποία όταν γεμίζει η δεξαμενή με φροτέρ, σταματάει να δουλεύει. Γιατί πριν δούλευε 24 ώρες το 24ωρο και το νερό χυνόταν για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Προχωρήσαμε στο μεγάλο έργο, το οποίο κάναμε στο κεντρικό αγωγό του μεθυδρίου, στην ανωδίωση. Το οποίο αυτοί που είχαν κατασκευάσει τον αγωγό το είχαν προβλέψει. Αλλά μετά δεν ξέρω για ποιους λόγους το είχαν εγκαταλείψει στην τύχη του. Και με το αποτέλεσμα, με το στατικό ηλεκτρισμό που δημιουργεί το νερό στο σιδερένιο σωλήνα, να τρυπάει και να μάσουμε στις να φτιάξουμε στη βλαχέρνα βλάβες στο κεντρικό αγωγό πέρσι που έφευγαν 1000 κυβικά το 24ωρο. Ακριβώς όπως σας το λέμε, μετρημένο, 1000 κυβικά το 24ωρο. Πάρα πολλά τα κυβικά για την πόλη. Προχωρήσαμε στις λάχες της βλαχέρνας και πιο εδώ από τη βλαχέρνα και στη συντήρηση των φρεατίων Σκοπής και όλα τα φρεάτια από τη Βυτίνα και από εδώ. Τα βάψαμε. Φτιάξαμε το φρεάτιο της Σκοπής που γίνεται η διανομή στο Δήμο Τρίπολης και στις Δημοτικές Ενότητες Κορυθίου και Τεγέας. Τοποθετήσαμε μία τηλεκάρτα στη γεώτρηση των Μαγουλιάνων, διότι πρώτα σταμάταγε η γεώτρηση και δεν ξέραμε πότε σταματάει και τι γίνεται. Και ήμασταν εξαναγκασμένοι να τρέχουμε να πηγαίνουμε στα Μαγουλιάνα. Εδώ τώρα με ένα μήνυμα μας ειδοποιεί και μπορούμε και να την ενεργοποιήσουμε και από το τηλέφωνο. Κάναμε μια μεγάλη μελέτη και τελειώσαμε, την οποία την καταθέσαμε στην περιφέρεια για την αλλαγή των αμυαντοσωλήνων, 52 χιλιόμετρα δίκτυο. Αυτό το γνωρίζετε, έγινε και πολλή κουβέντα. Αυτό αναμένομαι. Προχωράμε μια μελέτη τηλεμετρίας για τον κεντρικό αγωγό του μεθυδρίου, η οποία σε λίγο καιρό θα τελειοποιηθεί και αυτή. Μάσαμε πολλές βλάβες στα δίκτυα με τους εργολάβους που έχουμε αναθέσει γύρω-γύρω, διότι οι αμυαντοσωλήνες εκατοντάδες βλάβες τη φετινή χρονιά. Και ήθελα να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΤ που προσέφεραν πολύ έργο για να τελειοποιηθούν και η μεγάλη μελέτη ΔΕΙΑΤ του Μεθυδρίου και οι υπηρεσίες του Δήμου για να γίνουν οι δεξαμενές, η διάνοιξη δρόμων. Φτιάξαμε το φρεάτιο της Σκοπής που γίνεται η διανομή του νερού που είπαμε εκεί πέρα και διανοίξαμε και το δρόμο. Έχουμε κάνει και διάνοιξη και στο δρόμο του στενού που θα πάμε εκεί πέρα και θα τα δείτε επί τόπου και στη δεξαμενή του Καμαρίου. Και να ευχαριστήσω και το Δέλτα Σίγμα του Μεθυδρίου για τη συμπαράστασή του. Σήμερα ο πρόεδρος του Μεθυδρίου, ο κύριος Αδαμόπουλος, σας ανέφερε δράσεις που το Μεθύδριο αυτά τα χρόνια, τα τρία χρόνια έχει κάνει και παρεμβάσεις όσον αφορά το να έχουμε ποιοτικό νερό, να έχουμε παρκές νερό και οτιδήποτε χρειάστηκε να κάνει ο Δήμος από την πλευρά του για να μπορούμε να έχουμε το νερό που σας ανέφερα. Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, το συζητήσαμε πολλές φορές, αν θα έπρεπε. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, που θεωρώ εγώ προσωπικά δεν έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, αν έπρεπε να προβληθούν ή δεν έπρεπε να προβληθούν. Προφανώς, το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί είναι απίστευτο. Και το λέμε αυτό διότι δυστυχώς σήμερα τα πράγματα με την διαχείριση του νερού έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Νερό δεν υπάρχει. Έχουμε ανοβρία, έχουν βγει δεξαμενές γεωτρήσεις έξω από το σύστημα. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες του νερού που τροφοδοτούν την πόλη και το Δήμο μας και πρέπει λοιπόν με έναν διαφορετικό τρόπο να γίνει η διαχείριση του νερού προκειμένου να έχουμε και επάρκεια χωρίς βέβαια να συνηγορούμε στις πατάλες οι οποίες πολλές φορές γίνονται από διαφόρους και προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εμείς λοιπόν το Μεθύδριο έχει κάνει σημαντικά έργα. Φαντάζομαι όπως τα ανέφερε ο Γιώργος, έγιναν αντιληπτά. Θέλω όμως να μείνω σε ένα-δύο πράγματα και σε αυτά θέλω να εστιάσω.
πάνω από 20 χρόνια είχε να γίνει παρέμβαση στο κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από το Μεθύδριο στη Τρίπολη. Έγινε το έργο της ανοδίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίνεται ρεύμα σε όλο τον αγωγό από τρεις στάσεις που είχαν φτιαχτεί εδώ και είχαν προβλεφθεί εδώ και 30-40 χρόνια και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό, να σαπαίνει δηλαδή, να τρυπάει ο αγωγός και να χάνει το νερό. Δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια αυτό δεν λειτουργούσε. Και απορώ δηλαδή γιατί τόσα χρόνια δεν το είχαν δει αυτό το θέμα. Αυτό το έργο στήχησε, θα το είπε ο Πρόεδρος, περίπου τις 20.000 σε όλα τα σημεία. Και δίνει ζωή στον αγωγό μεταφοράς πάνω από 20 χρόνια. Τα επόμενα 20 χρόνια είναι θωρακισμένος ο κεντρικός αγωγός από προβλήματα διαρών. Εμείς πού το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε διότι είδαμε σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχαν διαρροές, χανόταν το νερό, ας πούμε σε μια περιοχή στη Βλαχέρνα ήταν πάνω από 1000 κυβικά το 24ωρο που μετρήθηκε. Και αυτό προφανώς, από ό,τι έδειξαν τα στοιχεία, για χρόνια χανόταν το νερό. Δεν είχαμε λοιπόν την πολυτέλεια να χάνουμε ούτε μισό κυβικό. Όταν είδαμε σε 2-3 σημεία ότι ο αγωγός δημιουργεί προβλήματα, έγινε αυτή η παρέμβαση. Το ψάξαμε, βρήκαμε ότι δεν έχει γίνει ανοδίωση με μεταφορά ρεύματος. Αυτό το απλό έργο, όπως είπα, θωρακίζει τον κεντρικό αγωγό. Είναι χιλιάδες τα κυβικά που ωφελείται ο Δήμος και οι πολίτες του και παράλληλα για τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα μας παρουσιαστεί βλάβη στον κεντρικό αγωγό. Ένα δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οριμάσανε οι μελέτες επιθετίας Γιώργου Αδαμόπουλου όσον αφορά την αντικατάσταση του δικτύου με τις αιμετοσωλήνες. Είναι περίπου 16-17 χωριά, αν θυμάμαι. Είναι 54 χιλιόμετρα η αγωγή του αμιάντου. Οριστικοποιηθήκαν οι μελέτες όλες πλέον. Είναι γνωστό το θέμα άλλωστε σε όλους μας. Έγινε μία πρόταση εδώ στη διαχειριστική στην περιφέρεια. Δεν εγκρίθηκε. Εγώ είπα να είναι καλά, δεν πειράζει. Με όποια αιτιολογία, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα μπορούσε να το δικαιολογήσει αυτό το θέμα. Δεν μένουμε εδώ. Εμείς προχωράμε και υποβάλαμε το αίτημα στην κεντρική κυβέρνηση και θα πάρουμε χρηματοδότηση από εκεί. Το έχω πει άλλωστε και στο Συμβούλιο και προχωράει πολύ καλά η αξιολόγηση του. Γιατί είναι όρημη η μελέτη, έχει όλες τις αδειοδοτήσεις. Υπάρχει αναγκαιότητα. Αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών, αφορά την ίδια την ίδρυυση. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι έργο πρώτης προτεραιότητας. Και εκτιμούμε ότι θα έχουμε τελικά την τελική χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσουμε.